Πήρα τον πρώτο έπαινο, την τέταρτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας τους μαθητές να διευρύνουμε λίγο τις ιστορικές μας γνώσεις εκτός του εξετασιοκεντρικού πιεστικού πλαισίου των Πανελληνίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα σου ποιο ήταν? Το θέμα μου ήταν οι επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος μετά την άφιξη των προσφύγων το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Και με λίγα λόγια συμπερασματικά στην εργασία σου, που κατέληξε? Εγώ ξεκίνησα να αναφέρομαι περισσότερο στο... πήρα μια αφόρμηση από το σήμερα, δηλαδή από τις γειτονιές τις προσφυγικές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και μετά ξεκίνησα να αναφέρω ανατομέα, ουσιαστικά οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, πόσα θετικά έχουν προσφέρει τελικά οι πρόσφυγες σε εμάς, μάλιστα κατάγομαι κιόλας από προσφυγική οικογένεια, και γιατί, παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο θετική η επιρροή τους τελικά, γιατί δέχτηκαν τόσο ρατσισμό και στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη η προσαρμογή τους και η ανάμειξή τους με τους γηγενείς.